Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και να ευχηθώ τη συνέχιση για πολλά πολλά χρόνια του θεσμού αυτού. Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο Δήμος Χανίων διαθέτει 6 βιβλιοθήκες. Μία για ενήλικες και 5 για παιδιά και εφήβους. Απασχολεί μόνο εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή πτυχιούχος βιβλιοθηκονόμος, συνολικά 11 τον αριθμό. Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Ιδρύθηκε το 1953, στεγάζεται σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στο Δημαρχείο. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο και εξυπηρετούν το κοινό 6 βιβλιοθηκονών. Κατά το έτος 2010 επισκέφτηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων πάνω από 9.000 αναγνώστες, γράφτηκαν 815 νέα μέλη και οι δανεισμοί ξεπέρασαν τους 31.000. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων έχει στη συλλογή της, εκτός από 70.000 τίτλους βιβλίων, πλούσιο αρχιακό υλικό. Από ιδρύσεως της βιβλιοθήκης συγκεντρώνεται αρχιακό υλικό, καλύπτοντας μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 θέματα. Εμπλουτίζεται συνεχώς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή του τοπικού αρχείου, ανεκτήμητη αξία για τους ερευνητές. Στο αρχείο μας συμπεριλαμβάνονται σπάνια έγγραφα που αφορούν τις κριτικές επαναστάσεις, δικογραφίες του Ελευθερίου Βενιζέλου, επιστολές από και προς τον Ελευθερίου Βενιζέλου, έγγραφα προκηρύξεις, χάρτες που αφαιρούν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μάχη Κρήτης, αντίσταση, χειρόγραφα του Νικολάου Τωμαδάκη, χειρόγραφο Μητρώων Αρένων από το 1835, πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας από το 1900, χειρόγραφα στην Οθωμανική Γραφή και πολλά άλλα. Σπάνιες εκδόσεις. Η πιο παλιά έκδοση που έχουμε στη συλλογή μας είναι τα Άπαντα του Πλάτωνα του 1513, εκδότης Μανούτιος Άλδος, τόπος Βενετία. Και εκατοντάδες άλλες εκδόσεις του 1500, του 1600, 1700, 1800. Χιλιάδες περιοδικά, πάνω από 7.000 τόμοι. Εφημερίδες, περιοδικά, εφημερίδες. Χάρτες, μεγάλος αριθμός χαρτών, ξεχωρίζουν 100 περίπου χάρτες από το 1500 μέχρι το 1800 και άλλοι 30 γερμανικοί στρατιωτικοί χάρτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε και Οθωμανική Συλλογή που αριθμεί 500 τόμους βιβλίων και χρειάζονται επειγόντως συντήρηση. Χιλιάδες φωτογραφίες από τα τέλη του 1800 μέχρι σήμερα. Ακόμα 3.600 τεμάχια οπτικο-ακουστικού υλικού, αφίσες και ημερολόγια. Ξεχωριστό τμήμα αποτελούν τα βιβλία της τοπικής συλλογής που ενημερώνεται εξαντλητικά με όλες τις εκδόσεις που αφορούν την Κρήτη. Η συλλογή αναπτύχθηκε από αγορές και δωρεές, σπουδαίες δωρεές. Σημαντικότερη όλων, η προσωπική βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Περιλαμβάνει 8.500 τόμους βιβλίων πάνω σε όλα τα θέματα. Είναι μια μουσιακή συλλογή. Εκτός από τα σπάνια βιβλία, τους παλιούς χάρτες, τις οικογενειακές φωτογραφίες και τα προσωπικά του αντικείμενα, πολλά βιβλία είχαν προσφερθεί στον κάτοχό τους από τους ίδιους τους συγγραφείς, με ιδιόχειρες αφιερώσεις. Υπάρχει επίσης το προσωπικό χειρόγραφο ημερολόγιο του Βενιζέλου με τις συναντήσεις του και το χειρόγραφο τετράδιο με τις σημειώσεις του για τη μετάφραση του Θουκυδίδη. Παράλληλα, είναι και μια ζωντανή συλλογή, αφού τα περισσότερα βιβλία καλύπτουν θέματα κλασικής φιλολογίας
ιστορίας, λογοτεχνίας, οικονομικών και πολιτικών επιστημών, θέματα δηλαδή που ενδιαφέρουν και το σημερινό μελετητή. Φροντίσαμε για την ανακαίνιση της αίθουσας και την ανάδειξη του σπάνιου αυτού θησαυρού. Απεντόμωση και μεταφορά των βιβλίων. Βάψιμο και φωτισμός του χώρου. Τοποθέτηση νέων γραφιών περιμετρικά, γραφεία για μελετητές και ερευνητές. Εδώ φαίνεται μέρος του όλου, ένα κομμάτι της βιβλιοθήκης. Κέντρα παιδικής δημιουργίας. Υπάρχουν τρία κέντρα παιδικής δημιουργίας σε συνοικίες της πόλης. Εξυπηρετούν τα παιδιά από τον υπηαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο. Στους χώρους τους υπάρχουν αρκετά βιβλία, επιτραπέζια, παιχνίδια, γίνονται εκδηλώσεις και τα παιδιά δανείζονται βιβλία, εξυπηρετούνται από τρεις βιβλιοθηκονόμους και ανήκουν στον Οργανισμό Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη του, του Δημοτικού Κήπου. Στεγάζεται στον χώρο του Δημοτικού Κήπου. Εγγενιάστηκε το Φλεβάρι του 87, είναι δανειστική, εξυπηρετεί τα παιδιά από τον Υπηαγωγείο μέχρι και το Λύκειο και απασχολούνται δύο βιβλιοθηκονόμοι, λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού της. Σήμερα η Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη έχει στη συλλογή της πάνω από 17.000 τόμους βιβλίων. 506 νέα μέλη γράφτηκαν για το 2010, και δανείστηκαν 18.013 τόμοι βιβλίων. Επίσης, επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη 54 τμήματα σχολείων για ξενάγηση, παρουσίαση οργανωμένου προγράμματος, συζήτηση, ανάγνωση παραμυθιών για ενημέρωση και ψυχαγωγία των παιδιών. Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικής Ενότητας Σούδας. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1999, εξυπηρετεί παιδιά από 5 έως 18 ετών. Στο χώρο της εκτός από οργανισμό γίνεται και επιτόπου μελέτη. Τα παιδιά μπορούν να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια, να ζωγραφίσουν, να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα. Έχει σήμερα 4.500 βιβλία, 420 ενεργά μέλη και για το 2010 2.500 δανεισμούς και επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη 30 τμήματα σχολείων. Η βιβλιοθήκη αυτή ήρθε κοντά μας με τις συνενώσεις των Δήμων. Και ψυχή της είναι η Αγγελική Καπάνταη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με προϋπηρεσία 21 χρόνια στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου, αγάπη και πολύ όρεξη για τη δουλειά μου, την άνοιξη του 2007 διορίστηκα προϊσταμένη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Χανίων. Έφυγα από τον ωραίο χώρο του Δημοτικού Κήπου και των παιδιών και μετακόμισα στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Αγία Βιβλιοθήκη. Οι συνάδελφοι παλιοί γνώριμοι, τα προβλήματα πολλά και γνωστά. Πρώτο βήμα, η αγορά του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5,5 για τη μηχανογράφηση του υλικού των βιβλιοθηκών. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, βιβλία, CD, DVD είναι αναζητήσιμα κάθε στιγμή μέσω υπολογιστών, τόσο από τους αναγνώστες μας, όσο και από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Ολοκληρώθηκε δηλαδή η μηχανογράφηση και οι χρήστες μέσω ίντερνετ έχουν πρόσβαση στο συλλογικό κατάλογο και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Κήπου. Τα μέλη μας απέκτησαν την κάρτα τους και ηλεκτρονικά πλέον γίνεται ο δανεισμός τους. Επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό για μας, η ανακαίνιση του αναγνωστηρίου. Θέλαμε τα καλύτερα, έπιπλα ειδικά για βιβλιοθήκες, υψηλών προδιαγραφών, ωραίου design, αντοχής, ακριβά έπιπλα. Δεν τα δικαιούμαστε μετά από μισό αιώνα και κάτι για την ανακαίνιση του χώρου. Η αλήθεια είναι ότι με αρκετό τρέξιμο, λίγα χρώματα, πολύ μεράκι, και 12.000 ευρώ το αναγνωστήριο άλλαξε όψη. Έγινε το κάτι άλλο. Τα τραπέζια τα παλιά και βρώμικα καθαριστήκαν και συμπτυχθήκαν στο χώρο.
Οι ψυχροί ακάλυπτοι τείχοι γέμισαν ξύλινα συμπαθητικά βιβλιοστάσια και ένα μέρος του μεσαίου χώρου καταπατήθηκε για να μπουν έπιπλα που φιλοξένησαν το οπτικοακουστικό υλικό. Τα χρώματα παράλλακτα, βυζαντινά, ορθόδοξα, κριτικά, μινωικά προδιαθέτουν τη σκέψη στη σωστή και έγκαιρη επιλογή του βιβλίου. Και όχι μόνο, αλλά και για μια διάθεση όπως μείνει στο χώρο για περισσότερες ώρες. Λόγια αναγνωστών μας που γράφτηκαν στο Χανιώτικο Τύπο. Η λογοτεχνία, η ελληνική και η ξένη, το θέατρο, βιβλία, ψυχολογίας, παιδικά, σχολικά βοηθήματα είναι προσβάσιμα. Ένα μέρος του κλειστού βιβλιοστασίου φανερώθηκε στο αναγνωστικό κοινό. Και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό και απαραίτητο για μας. Δημιουργήσαμε ένα όμορφο χώρο για εκδηλώσεις. Οι κόποι ξεχάστηκαν, η κούραση πέρασε και πράγματι η αλλαγή αρέσει σε όλους. Συνεχίζοντας την υλοποίηση των στόχων, φροντίσαμε την τοποθέτηση υπολογιστών στο αναγνωστήριο για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για την αναζήτηση του υλικού των βιβλιοθηκών και την πρόσβαση στο ίντερνετ. Κινητή βιβλιοθήκη. Το 2000 αγοράστηκε από την ΤΕΤ Χανίων βιβλιοαυτοκίνητο, προφανώς για να χρησιμοποιηθεί. Αλλά περίμενε αρκετά χρόνια σε ένα χωράφι. Άμη τι άλλο δεν ήταν κρίμα. Ήταν τόσο δύσκολο να τεθεί σε λειτουργία εξυπηρετώντας σχολεία και παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε παιδικές βιβλιοθήκες και να συμβάλλει στη διάδοση του καλού και ποιοτικού παιδικού βιβλίου. Ζητήσαμε από τους κυρίους δημάρχους να ανταποκριθούν και να στηρίξουν το πρόγραμμα της κινητής βιβλιοθήκης. Η οικονομική επιβάρυνση είναι ελάχιστη, τα ωφέλη πολλά, υποστηρίξαμε. Όμως, δύο ανταποκρίθηκαν. Από το Σεπτέμβριο του 2010, η κινητή βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς επισκέπτεται δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου Χανίων με σκοπό το δανεισμό των μαθητών, την προώθηση του βιβλίου και της αναγνωσιμότητας. Το προσωπικό των δημοτικών βιβλιοθηκών είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και χαρά στον νέο αυτό θεσμό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία. Ιδανικό θα ήταν η στελέχωση της κινητής βιβλιοθήκης με μόνιμο προσωπικό και η αγορά μεγαλύτερου οχήματος, για να υπάρξει δυνατότητα για περισσότερους σταθμούς, περισσότερο διάβασμα, πλατύτερο άνοιγμα οριζόντων. Λες και ανάγνωσες. Το θεσμό αυτό στηρίζει και προωθεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθώς οι αναγνώστες της δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και τα μέλη της ομάδας περιμένουν με ανυπομονησία και χαρά τη μηνιαία καθιερωμένη συνάντηση. Η Λέσχη Ανάγνωσης ξεκίνησε τη λειτουργία της τέλη του 2009 δυναμικά, διαβάζοντας Γαλανάκη, Παμού, Καλπούζο, Καλυφατίδη, Αλιέντε, Ζατέλη, Σεπούλ, Δεβαρόθη και τόσους άλλους. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από κοντά τη λογοτέχνη και ηθοποιό Μαρινέλα Βλαχάκη, τον ομότιμο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολείου του Πανεπιστημίου Ανίνων Ερατοσθένη Καψωμένο, και αρχές του νέου έτους το Γενάρη θα μας κάνει το ποδαρικό η αγαπημένη χανιώτισσα συγγραφέας Μάρο Δούκα. Μέλη και φίλοι, την περιμένουμε με χαρά. Πολιτιστικές δραστηριότητες των βιβλιοθηκών, των δημοτικών βιβλιοθηκών. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες Χανίων, στα πλαίσια των στόχων τους για την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και κάθε είδους μορφωτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, διοργανώνουν εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες. Συνεργάζονται με πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα, σχολεία, μουσεία, επιμένοντας οι εκδηλώσεις αυτές να γίνονται στον χώρο των βιβλιοθηκών μας, γιατί θέλουμε να συμμετάσχουν πολύ περισσότεροι από τους συνήθες χρήστες, αλλά και γιατί πιστεύουμε ότι οι βιβλιοθήκες ως κυβωτή της γνώσης του κόσμου και θεματοφύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς κατετόπου
μπορούν ακόμα να μας οδηγούν σε νέες ανακαλύψεις και αποκαλύψεις. Επίσης, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας κοινής και συντονισμένης προσπάθειας που επιχειρούμε με στόχο την ανάδειξη και εξέλιξη των βιβλιοθηκών. Μετά την ανακαίνιση του χώρου του αναγνωστηρίου σε ένα καλέσθητο και ζεστό χώρο, διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη μας εκδήλωση, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, στο πέρασμα του χρόνου. Άνθρωποι του πνεύματος, παλιοί και νέοι προϊστάμενοι, πρώην μαθητές, δημοτική αρχή, παρουσία πλήθους κόσμου, μας ταξίδεψαν πίσω στα παλιά, με συγκίνηση, αγάπη, νοσταλγία για ανθρώπους και γεγονότα που πέρασαν, αλλά και χαρά και επένους για τη συνέχεια, την εξέλιξη, την αναβάθμιση. Ακολούθησε μια άλλη εκδήλωση, αφιερωμένη στον Πέτρο Μάρκαρη. Κόσμημα για τη χώρα αποτελούν οι δημοτικές βιβλιοθήκες, η στήριξη των οποίων επιβάλλεται. Χαίρομαι που ο Δήμος Χανίων έχει μια εξαιρετική βιβλιοθήκη. Ελπίζω και εύχομαι το παράδειγμα των Χανίων να το ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι. Και αλλού, είναι στιγμές και μέρες που συγγραφέας νιώθει πολύ ωραία και θέλει να τις κρατήσει για πάντα. Έτσι ένιωσα απόψε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Ευχαριστούμε τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη για την εξαιρετική βραδιά. Ευχαριστούμε και την κυρία Κυριακοπούλου, την πρόεδρό μας, η οποία παρουσίασε την εργογραφία του συγγραφέα και που μεταξύ άλλων μας ανέφερε. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσα γιατί βρέθηκα μπροστά σε μιας εθνικής σημασίας συλλογή. Ένα πολιτιστικό απόθεμα για το οποίο θα μπορούσε να είναι περήφανος κάθε Έλληνας. Τα παλιά και σπάνια βιβλία που περιλαμβάνει το αρχαιακό υλικό αλλά και σπουδαία συλλογή του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως και το άλλο υλικό, είναι μια μεγάλη πνευματική πολιτιστική κληρονομιά για την πόλη των Χανίων και όχι μόνο. Το επόμενο έτος, μια συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την εταιρεία Θεάτρου Μνήμη μας έφεραν κοντά μας τον αξιόλογο ποιητή λογοτέχνη Αργύρη Χιόνι. Εκλεκτοί ομιλητές, πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα συγκινημένος ο συγγραφέας κατά το ίμιση Χανιώτης. Λίγους μήνες αργότερα διοργανώσαμε εκδήλωση με την ηθοποιό Μαρινέλα Βλαχάκη. Ο ηθοποιός Θόδωρος Κατσαφάδος και η φιλόλογος Αγγελική Καραθανάση παρουσίασαν το έργο της. Το πεζό έργο δραπέτης της καταξιωμένης Χανιώτισσας ποιήτριας Βικτωρίας Θεοδόρου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Κεντρισσός, άλλη μια εκδήλωσή μας. Την ποιήτρια Χανιώτισσα Γιώγια Σιώκου Κομματσουλάκη στην παρουσίαση του νέου δίγλωσσου βιβλίου της Αρχαία Μέλισσα, η επόμενη εκδήλωση. Η έκδοση του νέου λογοτεχνικού περιοδικού Κεντρισσός ήταν η αφορμή να συνεργαστούμε με τον δημιουργό του Κώστα Δαντινάκη και να το παρουσιάσουμε στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη συμμετείχε και στις εκδηλώσεις ανάδειξης της παλιάς πόλης των Χανίων με έκθεση φωτογραφιών, κάρτ ποστάλ και βιβλίων. Με ιδιαίτερη χαρά συνεργαστήκαμε με την Πολιτιστική Οργάνωση Αρχιτεκτώνων P-Public και το Λεωργείον Εργοστάσιο Τέχνης στην παρουσία της έκθεσης «Η Αλφάβητος» του νέου έργου του καλλιτέχνη Αλέξανδρου Μπαγκανιώτη και τη συμμετοχή μας στις τετραήμερες εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Μπαγκανιώτη για την Αλφάβητο που πήγε βιβλιοθήκη. Η πρόσφατη συνεργασία μας με Γενικό Λύκειο της πόλης μας χαροποίησε και αμέσως θετικά ανταποκριθήκαμε για μια σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Διαβάζουμε ένα διήγημα για το... του Παπαδιαμάνη», αφιερωμένο στο συγγραφέα με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Τέλος, στην καταπληκτική αίθουσα Σαμπιονάρα, οργανώσαμε μια αλλιώτικη έκθεση βιβλίων, εκδόσεις δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας. Μια έκθεση με σχεδόν 700 βιβλία, αρκετά CD-DVD, χάρτες και φυλάδια που δώρησαν αρκετοί δήμαρχοι της χώρας στη βιβλιοθήκη και τους ευχαριστούμε.
Οι εκδηλώσεις μας ολοκληρώνονται στις 14 του Δεκέμβρη που θα έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Αλεξάκη για την παρουσίαση της πρώτης λέξης και μιας εκβαθέων συζήτησης με το κοινό του. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες στηρίζουν και τις εκδόσεις του Δήμου Χανίων, όπως «Σπλάντζια Παλιό Λιμάνι Χανίων, ταξίδι στον χρόνο» από το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, «Χαρτογράφηση της παλιάς πόλης των Χανίων» από το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, «Περιοδικό Ενεχανίης», «Περιοδικό Χανιά ο Δήμο μας». Εκδηλώσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες. Πληθώρα εκδηλώσεων, καλά οργανωμένες και προσεγμένες για τους μικρούς μας φίλους. Άνθρωποι του πνεύματος και των επιστημών επιστρατεύτηκαν για τη διεξαγωγή των. Συγγραφείς, ποιητές, γιατροί, βιολόγοι, μετεωρολόγοι και άλλες ειδικότητες, ανάλογα με την ποικιλία του θέματος, κάλυψαν τις ανάγκες των παιδικών βιβλιοθηκών. Μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στις παγκόσμιες ημέρες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, κάθε χρόνο αξιόλογοι συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας βρέθηκαν κοντά μας δίνοντας ευκαιρία στα παιδιά της επαρχίας για γνωριμίες, συζητήσεις και αναζητήσεις. Αλεξάνδρα Μπίζη, Βαγγέλης Ηλόπουλος, Γιάννης Ρεμούνδος, Σοφία Ζαραμπούκα, Χρήστος Μπουλώνης. Τα παιδιά και οι γονείς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διηγήσεις, τις ιστορίες και το ταξίδι στον κόσμο των συγγραφέων. Εκδηλωτικοί, προσιτοί, έξυπνοι, χαρούμενοι, συνεπήραν τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους ακροατές. Ακολούθησαν εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, του νερού, της μετεωρολογίας, για το έτος αστρονομίας, για την ημέρα των ζώων. Εδώ είχαμε μια συνεργασία με το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχιέλων, την ημέρα της διατροφής και στις 5 Δεκεμβρίου, ημέρα του εθελοντισμού, μεθαύριο, έχουμε στις παιδικές βιβλιοθήκες μας μέλη της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου. Τα παιδιά θα γνωρίσουν από κοντά τον εθελοντικό έργο και την προσφορά ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τελειώνοντας τα αφιερώματα στις Παγκόσμιες ημέρες, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, θα μιλήσουν στα παιδιά για την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού εκλεκτοί καλεσμένοι μας. Μια άλλη σημαντική εκδήλωση ήταν στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη της Δημοτικής Ενότητας Σούδας, που διοργανώσαμε και φέτος τον 6ο κατά σειρά διαγωνισμό παραμυθιού. Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους, τα συναισθήματά τους. Δόθηκαν έπαινοι σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και βραβεία στους διακριθέντες μέσα σε ένα ωραίο δρόμενο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 158 μαθητές, τα παραμύθια ήταν 98 από 18 δημοτικά σχολεία. Στην ίδια βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βουλανδρή, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τους μικρούς μας φίλους με θέμα «Η μετανάστευση των οργανισμών». Ακολούθησαν δραστηριότητες και θεατρικά δρόμενα που σκόπο είχαν την κατανόηση και την αξιοποίηση όσων παρακολούθησαν. Για τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων και του Πάσχα, πάντα κοντά μας, ο σημαντικός και σπουδαίος δάσκαλος λαογράφος Σταμάτης Αποστολάκης. Η παράδοση του τόπου μας, η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη διατήρηση της ταυτότητας του λαού μας και είναι απαραίτητο κοινωνή να γίνονται οι μικροί αναγνώστες μας. Και έρχεται καλοκαίρι. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία κλείνουν, παιχνίδι, θάλασσα, διακοπές και χαρούμενα προσωπάκια παιδιών. Φροντίζουμε λοιπόν για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, εκτός από τον καθημερινό δανεισμό βιβλίων και τη χρήση των επιτραπέζιων παιχνιδιών, κάθε καλοκαίρι γίνονται καθημερινά μαθήματα εκμάθησης σκακιού σε συνεργασία με τη Σκακιστική Ακαδημία Χανίων. Μια σειρά δραστηριοτήτων με θέμα «Προστατεύω τον εαυτό μου».
ενημέρωση για την προστασία από το σεισμό, την προστασία στη θάλασσα, για πρώτες βοήθειες. Στα μέσα του καλοκαιριού έχουμε το παιχνίδι του μεσοκαλών καιρού για παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας για παιχνίδι και γνωριμία με τα αθλήματα που διεξάγονται εκεί. Και η τελευταία εκδήλωση του καλοκαιριού είναι η επίσκεψη στην Ελληνική Ραδιοφωνία Χανίων. Τα παιδιά των βιβλιοθηκών ξαναηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του σταθμού και συμμετείχαν στη ζωντανή εκπομπή «Καλημέρα Κρήτη». Ας προσθέσουμε στα παραπάνω και δραστηριότητες όπως μαθήματα ζωγραφικής και χειροτεχνίας, μαθήματα μουσικής, θεατρικής παιδείας και ακόμα σε εκδηλώσεις του Δήμου μας όπως το τοπικό καρναβάλι, στον καθαρισμό παραλίας και άλλα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα μήνυμα αισιοδοξίας θέλουμε να στείλουμε σήμερα από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Χανίων. Η βιβλιοθηκονομική οργάνωση, σε συνδυασμό με τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεργασίες, ανέδειξαν, εξέλιξαν και αναβάθμισαν τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Ο Χανιώτικος Τύπος σχεδόν εβδομαδιαία μας αναφέρει και τα ΜΜΕ μας καλούν σε εκπομπές. Το κλίμα αντιστράφηκε. Οι αναγνώστες πλήθυναν, οι δανεισμοί αυξήθηκαν, νέες συνεργασίες φανερώθηκαν και πέρασαν μόνο 4 χρόνια. Η οικονομική επιβάρυνση ελάχιστη, μπροστά στην ικανοποίηση, την απήχηση, τη χαρά. Η επίτευξη των στόχων με επιμονή και υπομονή και η άριστη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και τους συναδέλφους βοήθησαν στο αποτέλεσμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή, για μια νέα εξέλιξη. Κέφι, όρεξη, αγάπη, μεράκι για τη δουλειά φέρνουν την αλλαγή. Σωστός προγραμματισμός, επικοδομητικές συνεργασίες, καλές σχέσεις και διασυνδέσεις, ευγένεια και εξυπηρέτηση, τα μυστικά μας. Ανοιχτή σε προτάσεις και επιθυμίες των μελών μας, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, εμπλουτισμός των συλλογών μας, τα σχέδιά μας. Δυστυχώς, η κρίση έβαλε βία και απότομα στη ζωή μας και στην εργασία μας. Θα πάψουμε να ονειρευόμαστε? Και βέβαια όχι. Μια σειρά εκδηλώσεων και συνεργασιών, ένα σχεδιασμός δράσεων τώρα απαραίτητος όσο ποτέ. Ναι. Είμαστε έτοιμοι, θέλω να πω, και για τη νέα χρονιά. Έχουμε σχεδιάσει τους εκδηλώσεις μας. Πήραμε και ιδέες από το συνέδριο εδώ και θα φροντίσουμε για την εφαρμογή τους. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγγνώμη για την κατάσταση.